Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον κύριο Χρήστο Στρατάκη. Είναι υποψήφιο βουλευτή με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγή, γεωπόνο και ερευνητικό προσωπικό του ΙΤΕ. Καταρχά, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, κύριε Σαλαβάτε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τι εξελίξει. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή το νέο μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Το συζητούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και με τη συνάδελφο. Ε, γύρει πολλά ερωτήματα το, ο τρόπος με τον οποίο δρομολογούνται οι εξελίξεις. Λίγο πριν κλείσει η Βουλή με αλλεπάλληλες τροπολογίες, κάτι που καταδεικνύει για πολλούς το πόσο πρόχειρα λειτουργεί εν τέλει αυτό το κράτος για ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα. Δυστυχώς, Αντίστοιχου τύπου αντιμετώπιση είδαμε και στην τραγωδία των Ντεμπών. Κυρία Σαλαπάτα, δυστυχώ, όπω το είπατε, υπάρχει μια έτσι πρόχειρη αντιμετώπιση του θέματο και φαίνεται ότι η κυβέρνηση έρχεται έτσι τελευταία στιγμή στο παραπέντο των εκλογών να δώσει μια, ολιστική, μια οριστική λύση στο θέμα Κασιδιάρη. Εμεί ω Πασόκ, από την πρώτη στιγμή, ήμασταν ε, ενάντια στο, στο, η Δημοκρατία να μπορέσει συνολικά να αντιμετωπίσει αυτά τα μορφώματα που καταχαρακώνουν την πολιτική ζωή του τόπου. Και το δυστύχημα είναι ότι η κυβέρνηση έχασε δύο χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια από τη δικαστική απόφαση καταδίκη καταδίκης της Χρυσής ως εγκληματική οργάνωση. Έχασε δύο χρόνια και σε αυτά τα δύο χρόνια ο κύριος Κασιδιάρης μπορούσε να, ήταν, αφέθηκε ανενόχλητος να κάνει δωρεάν προεκλογική περίοδο και δωρεάν να λέει τις θέσεις του μέσα από τη φυλακή, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Και αυτή η τροπολογία της τελευταίες στιγμές και η αντιπαράθεση των τελευταίων στιγμών θεωρώ ότι δεν στέλνει σωστό μήνυμα τα κόμματα δεν στέλνουν το σωστό μήνυμα. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί διαβούλευση όλο αυτό το διάστημα για να μπορούμε να δούμε συνολικά πώ αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Και έπρεπε να είχε εισακουστεί η πρόταση τροπολογία του Πασόκ για την πραγματική ηγεσία του κόμματο, ούτω την πραγματική ηγεσία δηλαδή του κόμματο, ούτω ώστε να μην κρύβονται πίσω από το κέλυφο, θα έλεγα, και από αυτό το μανδύα ενό πολιτικού κόμματο κάποιοι εγκληματίε mm -hmm. με οποιαδήποτε μορφή. Θεωρώ ότι ε, και εμείς ως ΠΑΣΟΚ αλλά και όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα δημοκρατίας. Εμείς που έχουμε παλέψει για την εδραίωση της δημοκρατία στη χώρα μα, να μην αφήσουμε να επαναληφθούν τα φαινόμενα του 2012 που, που, αυτό το ναζιστικό και ρατσιστικό μόρφωμα εισήχθη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, θα είστε εκ νέου υποψήφιο. Θέλω λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό που εισπράτεται. Διότι ήδη έχετε ξεκινήσει, επαφές, συζητάτε με κόσμο, αλληλεπιδράτε. Τι είναι αυτό το οποίο εισπράτεται. Κοιτάξτε, εμείς ω ε, ως ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει μία αλλαγή σελίδα στη, στην πορεία μας. Έχουμε μία νέα ηγεσία, τον Νίκο του Ανδρουλάκη. Έχουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό νέους υποψηφίους σε όλη τη χώρα. Έχουν ανακοινωθεί σχεδόν το σύνολο των, των ψηφοδελτίων και των υποψηφίων μας εν ώψη των εκλογών της 25ης Μα, Μαρτίου. Στο Ηράκλειο πάντως δεν έχει κλείσει, έτσι. Ναι, δεν ακόμα έχει κλίση, και Ένα. εκρεμούν μία-δύο θέσεις. Mm -hmm. Αλλά θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα κλείσουν και αυτά τα θέματα. Ε, η... Αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι, τουλάχιστον σε επίπεδο του νομίου Ηρακλείου, είναι μια... ένας πολύ έντονος προβληματισμός για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και γενικά την απαξίωση του πολιτικού συστήματος μετά και το δυστύχημα των τεπών, bon, ένα φαινόμενο που εντάθηκε πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη βλέπω σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογέ του 2019 ότι ο κόσμος είναι πιο ε, ήρεμο να ακούσει απόψει, σοβαρέ πολιτικέ θέσει όπω είναι αυτέ που προτείνουμε εμεί ω Πασόκ κίνημα αλλαγή. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο γιατί θέλει μέσα από αυτή την συνολική κρίση του πολιτικού συστήματο, του κοινωνικού συστήματο, του οικονομικού συστήματο, θέλει να ακουστούν φωνέ λογική, ούτω ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τι βάσει για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει του παρόντο αλλά και να έχουμε καλύτερε συνθήκε για το Στρατάκη, μέλλον. Κύριε πώ βλέπετε τη δυναμική του Πασόκ στην Κρήτη. Η δυναμική του Πασόκ στην Κρήτη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να σα πω ότι σε επίπεδο νομίου Ηρακλείου μπορούμε να χτυπήσουμε και την πρωτιά μεταξύ των κομμάτων. Ε, μέσα και από το δελτίο ειδήσεώ σα, κάνω κάλεσμα στο, στον κόσμο του Πασόκ που για οποιοδήποτε λόγο προτίμησε άλλα κόμματα στι προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει. Θεωρώ ότι έχουν προηγηθεί κυβερνήσει που δοκιμάστηκαν και δυστυχώ οι εξελίξει δείχνουν ότι αποτυχάνουν στην στο να εμπεδώσουν μια, ένα, μια πολιτική ασφάλειας για τη χώρα, να δημιουργηθούν συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης κλπ. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί παρά την, κοκορομαχία, την επικοινωνιακή κοκορομαχία μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης, είμαστε μια φωνή τη λογική με σταθερέ προτάσει. Οι άλλε παρατάξει δοκιμάστηκαν τελευταία δεκαετία ω κυβερνήσει και θεωρούμε ότι απέτυχαν. Και καιρό είναι ο κόσμο τη Δημοκρατική Παράταξη να ξαναγυρίσει στο φυσικό του χώρο. Στου νέου, τι έχετε να πείτε, κύριε Στρατάκη, που αποστρέφονται την πολιτική. Κοιτάξτε, κύριε Σαλαπάτα, η, η γενιά Z, όπω λέγεται, στην ουσία οι από το, 19... από το 2007 μέχρι και σήμερα, από το 1997 και σήμερα, μάλλον συγγνώμη, ε, υπάρχει, έχουν δεχθεί τόση πληθώρα δεδομένων και πληροφοριών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις νέες τεχνολογίες που θεωρώ ότι δίνει, παρά την απαξίωση του πολιτικού συστήματος, θα είναι μια γενιά που θα μεγαλώσει ενηλικιωμένη, θα μεγαλώσει με αρχές και αξίες και ιδέες οι οποίες θα βάλουν ένα τέρμα στις παθογένειες που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα. Και σε αυτού του νέου, για αυτού του νέου μάλλον θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνία μεταξύ αυτή τη γενιά και της προηγούμενη γενιάς, δηλαδή τη δική μα ή και των μεγαλύτερων. Αν λοιπόν ακούσουμε τους νέου, αν, ε, αν κάτσουμε να, να έχουμε μία ενσυναίσθηση για το πώ βλέπουν αυτή την κατάσταση, τι προτείνουν, πώ θέλουν να είναι ο κόσμο και η χώρα, συγκεκριμένα η Ελλάδα, ε, τα επόμενα χρόνια. Ούτω ώστε να μπορέσει να πορευτεί με ασφάλεια στο μέλλον. Θεωρώ εκεί είναι το κλειδί. Και δεν σα κρύβω ότι έχω κάνει και εγώ συζητήσει με νέου. Mm -hmm. Για παράδειγμα, είχα πολύ πρόσφατα μία συζήτηση με μία κοπέλα λυκείου, 17 χρονών, που θα ψηφίσει για πρώτη φορά φέτο στι εκλογέ του Μαΐου. Με άκουσε που μιλούσα σε μία τοποθέτησή μου για, κλιμα... για ενεργειακή δημοκρατία και κλιματική δικαιοσύνη και μου είπε, κύριε Στρατάκη, αυτά τα. Αυτά τα θέματα τα συζητάμε στο σχολείο είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θέλουμε να, λύσουμε από κοι... να τα λύσουμε από κοινού mm -hmm. που σημαίνει ότι έχουν προβληματισμούς, για παράδειγμα, για την προστασία του περιβάλλοντα ή την ή την ήπια μετάβαση σε ανανεώσιμε πηγέ. Και πώ θε, πιστεύω ότι είναι Στατάκη, αυτό η έλλειψη επικοινωνία. Μήπω συζητάμε επικοινωνίας. λίγο γενικά σε ανανεωσιμε πηγε και όμως, θεωρώ οτι αυτο η ελλειψη επικοινωνια συζηταμε λιγο γενικα σε αυτη τη χώρα για τέτοιου τύπου θέματα, περιβάλλον, πρωτογενή τομέα, ενέργεια. Δεν ακούγεται κάτι εξειδικευμένο, κάτι στοχευμένο. Δεν υπάρχει κάτι στην προγραμματική ατζέντα κάποιου κόμματο που να μιλάει ε, κατευθείαν και με απλά λόγια στον πολίτη για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, δεν συμμερίζουμε ακριβώ αυτό που λέτε, ειδικά εμεί, όσον αφορά την ενέργεια και τον πρωτογενή τομέα, mm -hmm. ακόμα και την οικονομία και τα κόκκινα δάνεια, έχουν κάνει πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Εντάξει, θα σα πω, για παράδειγμα, στην ενέργεια. Προτείνουμε να επιδοτηθούν μικρά εργάπε, ούτω mm -hmm. ώστε τα σπίτια και οι επιχειρήσει να γίνουν εκτό από καταναλωτέ και αυτοπαραγωγή ενέργεια και αυτή η επιδότηση τη κατασκευή του να έχει ω ενέχειρο τα ίδια τα συστήματα αυτά. Μέχρι τη απόσβεσή από του από μέρο τη αξία του ρεύματο που θα παράγουν. Αυτή θεωρώ είναι μια πρόταση που θα αγκαλιάσουν όλοι οι καταναλωτέ, γιατί κατευθείαν θα είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση στο ενεργειακό κόστο. Για παράδειγμα, για τον πρωτογενή τομέα. Εμεί λέμε ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά η εικόνα εγκατάλειψη τη Πέθρου και οι μικρέ οικογενειακέ εκμεταλλεύσει να μετατραπούν σε μεγαλύτερε ενιαίε βιώσιμε εκμεταλλεύσει, ούτω ώστε να μην υποαξιοποιούνται οι συντελεστέ παραγωγή, η γη, ο μηχανολογικό εξοπλισμό και να γίνουν μεγαλύτερα σχήματα ενιαία σε ομοειδέ περιοχέ, ανακαλλιέργεια και αναπεριοχή και στη μορφή πρότυπων εκμεταλλεύσεων που θα είναι ο πιλότος μια περιοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, να δημιουργηθούν πρότυποι ελαιώνε, ώστε οι υπόλοιποι παραγωγοί και να δρουν συναγωνιστικά μαζί με του υπόλοιπου παραγωγού, ώστε οι υπόλοιποι παραγωγοί να... Να... να, προσπαθούν να φτάσουν στο επίπεδο μια πρότυπη εκμετάλλευση, η οποία με κίνητρα τη πολιτεία και του κράτου θα μπορεί να παράγει συγκεκριμένα προϊόντα που ημένα, θα, μπορεί... θα, έχει κίνητρα για να, πουλάει απευθεία τα προϊόντα στου καταναλωτέ, έχοντα πρόσβαση σε σημεία εξόδου και εισόδου τη χώρα, όπω λιμάνι Λιμάνια και αεροδρόμια, θα αξιοποιεί νέε τεχνολογίε για βέλτιστε καλλιεργητικέ τεχνικέ μεθόδου και μεθόδου φυτοπροστασία και θεωρώ ότι όλα αυτά, αν γίνει πράξη ένα τέτοιο μοντέλο παραγωγικό, θα αλλάξει ριζικά το πρωτογενή τομέα στη χώρα μα, που βλέπουμε και εμεί στι περιοδίε μα μια εικόνα εγκατάλειψη υπαίθρου, χωράφια που δεν καλλιεργούνται ή που, υπο, αξ, ή που υποκαλλιεργούνται και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το μέλλον του Μάλιστα. πρωτογενή τομέα. Κύριε Στρατάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.